Σε αυτό το κλίμα είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε νωρίτερα στο CNN ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας α, του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Σάλιβαν α, ουσιαστικά στέλνοντα μήνυμα στο Ισραήλ ξεχωρίστε τους αμάχους, βρείτε τρόπο από τους τζιχαντιστές τη Χαμά άφησε σαφεί αιχμέ κατά των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ αλλά και τη Ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο ώστε να ξεχωρίσουν του νόμιμου στόχου, όπω είπε, που είναι η Χαμά, από του οθόνου πολίτε, προφανώ και από την πίεση που δέχεται και από, τους, από το μεγάλο, πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό των πολιτών που έχουν χάσει τη ζωή του, μεταξύ των οποίων 4.000 ε, παιδιά. Για να δούμε την επίμαχη δήλωση του Σάλιβαν. What we believe is that every hour, every day of this military operation, IDF, should taking means distinguish legitimate and civilians who are not. Οι Παλαιστίνοι μιλούν για 8.000 νεκρού, το αμφισβητεί πάντω ο Μπάιντεν αυτό. Και είναι χαρακτηριστικέ οι εικόνε η Ιουλία Βαλισσαράτου για την απελπιστική κατάσταση μέσα στη Γάζα από αυτό που συνέβη όταν προσπάθησαν α, άμαχοι να πάρουν κομμάτι της βοήθειας από τα Ηνωμένα Έθνη. Πράγματι, έγινε μια πραγματική λαϊλασία, η οποία είναι πρωτοφανή, όταν χιλιάδε πολίτε μπήκαν μέσα στο κέντρο διανομή ε, και πήραν τα απολύτω απαραίτητα, ε, ε, όπω είναι αλεύρι και ήδη πρώτη ανάγκη. Μάλιστα, ο υπεύθυνο τη διανομή είπε ότι καταραίει η δημόσια τάξη και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώ όσο δεν δίνεται η ανθρωπιστική βοήθεια, καθώ περνάνε μόνο 84, έχουν περάσει μόνο 84 οχήματα, ενώ κανονικά έπαιρναν νίκο και 150 σε κανονικέ συνθήκε, τότε θα κινδυνεύσουν ακόμα και ζωέ. Έτσι, λένε τα Ηνωμένα Έθνη ότι λαϊλάδισαν ουσιαστικά τη βοήθεια γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν νερό. Τώρα, πάμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία, η Ιουλία Βελισσαράτου. Πάμε και στη τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου Προέδρου. Αν μπορούμε να δούμε την Ιουλία, παρακαλώ, του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ. Πράγματι, είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργό Ρίση, Ιούγκραντ της Βρετανία, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι είπαν και ότι πρέπει απαραίτητα και άμεσα να δοθεί προτεραιότητα στην ανθρωπιστική βοήθεια, καθώ έχουν περάσει ήδη 22 μέρε και δεν είναι επαρκή.